Κώστας Λούκα. Τους πέντε, ο Βλάτοβιτς. Με τον Γιώργο Παπαγιάννη. Με τον Γιώργο Πρίντεζη του Ολυμπιακού. Από τον Ολυμπιακό του Επόπτους, ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Πέρασε ήδη ο Ιωάννης Παπαπέτρου και τώρα θα έρθει στο παρκέ ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος για να ακολουθήσει το ελληνικό φαινόμενο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Η δωδεκάδα ολοκληρώνεται με το φαντάζομαι. Με τον Παπαπέτρου, με σπάσιμο της μέσης αστόχησε, είναι εκεί ο Αντετοκούνμπο. Καλά σπάσα πίσω από την πλάτη, Αντετοκούνμπο, μετράει, goal foul, απίστευτο. Με λέει από το καλάθι. Ωραία επαναφορά, καλάθις για Παπαπέτρου, βρίσκονται με κλειστά μάτια, πολύ όρεξα από σωμάδα, καλάθις, είχε στην επιλογή. Πήγε πίσω τον Αντετοκούνμπο, καταπληκτική ασίστ. Και τώρα άντε πιάστε τον Αντετοκούνμπο με τον Eurostep, χάνει την μπάλα προς στιγμήν και θα την ξαναμαζέψει και θα καρφώσει. Το είπαμε, φοβού τον Έλληνο, κλέβει όπως ο Αντετοκούνμπο. Παπα-Νικολάου για τον Παπαπέτρου, ισώνει. Ο Αντετοκούνμπο θα καρφώσει για μια ακόμη φορά. Εδώ ο Παναγιώτης τον περιμένει, του ζητάει συγγνώμη. Είναι απίστευτος. Γιάννης Αντετοκούνμπο. Διάβασε τη σκέψη του Χάκετ, έκλεψε και πάει στον Ολυμπιακό, τον ακολουθεί. Ο Γκριφίθ και τον σταματάει. Παρότι προστέκεται και εμποδίζει τον Τζεντίλε που κάνει το λάθος. Με μπλονζόν τον Παπα-Νικολάου για τον καλάθι. 3-1-2-2, τρίπλα κάτω από τα πόδια, πάσα πίσω από την πλάτη και κάτω από το Παπαπέτρου. Είναι απίστευτη η συνδυασμή των ελληνικών παιχτών. Στην κυριολεξία βρίσκονται με τα μάτια. Κοιτάξτε εδώ, χάθηκε η μπάλα. Μην καλάθι, μαγική. Ο Τελαβάλε αστόχησε, ο Μπουρούς αμέσως για τον καλάθι. Καλάθι, σκαστή πάσα, Παπα-Νικολάου. Χάθηκε η μπάλα και εδώ. Και θα τη δουν οι Ιταλοί στο καλάθι. Κλέβει ο Γιάννης. Και τρέχει μόνο του στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Γιάννης, πάσα πίσω από την πλάτη. Λαρετζάκης για το lay-up. Εδώ ο Γιάννης. Φρίντεζης, αδύνατη πλευρά, καλή κυκλοφορία. Βασιλόπουλος, οπλισμένος, ευστοχή. Να γιατί θα είναι στο παγκόσμιο κύπελλο. Αθηναίου. Αθηναίου μέχρι το λέει. Απάλαξε χέρι, σκοράρι. 39-19 εδώ. Καλάθης για τον Μπουρούση. Μπουρούσης με το Σακέτη. Τον πάει χαμηλά, ωραία προσποίηση. Θα δώσει το Θανάση που θα καρφώσει εντυπωσιακά. Σάκη ο Ελεβέιτο. Νικολάου παίρνει σκρίν από το Θανάση Αντετοκούνμπο. Αυτό θα του επιστρέψει την μπάλα. Το Ελεβέιτο θα καρφώσει. Καλή στη φάση ο Καλάθης και τρέχουμε στον εφηβιασμό. Ο Καλάθης από το κεντρικό διάδρομο. Ο Καλάθης κάτω από τα πόδια. Μετράει. Έχει καλό καρφώνει ο Ελεβέιτο. Αλλά μετράει. Αλλά ξαναδούμε τον Ελεβέιτο. Μετράει. Νομίζω ότι αυτό που βγαίνει πέρα από την ομαδικότητα, εδώ και πάλι σώζει τη φάση από τη Ρούση. Με καλάθι ο Χάκετ αστόχησε, ο Αντετοκούνμπο στο rebound και ο Παπαγιάννης τώρα στην πεντάδα. Αντετοκούνμπο κατεβάζει γρήγορα την μπάλα. Αντετοκούνμπο το γύρο θέλει και το κάρφωμα και επίσης το rebound. Αν και εδώ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο βλέπουμε ότι ο Μπρουξ και ο Μπελίνγκα, η Μπελίνγκα είναι πολύ καλοί παίκτες όσον αφορά στη δύναμη για τη θέση τους. Καλάθης και πάλι για τρεις και πάλι εύστοχος. Νίκ Μεκρίν, Καλάθης. Πέντε κερδισμένα φάουλ, τρία κλεψίματα και μία ασίστ. Καλάθης απαντάει. Νίκ Καλάθης. Βλέπει ο Βασιλόπουλος. Λαρετζάκης, καστή πάσα, Αντετοκούνμπο στον εφηβιασμό, Eurostep, μέχρι το lay-up.
στην άλλη πλευρά του γηπέδου για να καρφώσει με το μαχαίρι. Παπαγιάννης έβαλε ωραία το κορμί του. Τελειώνει τη φάση. 65-41. Να ο Βιτάλη. Τεσιτόρι στοπ από τον Παπαγιάννη. Παπα-Νικολάου, αδύνατη πλευρά, Αθηναίου, λάθος πάσα, έκλεψε ο Ντελαβάλε. Γυρίζει ο Θανάσης να το σταματήσει, ναι, θα το σταματήσει. Απίστευτο. Φρίντεζης, baseline, Θανάσης αντε το κούτο, με λατήρια και πάλι στα πόδια. Το άσαψε. Παπα-Πέτρου, στέκεται, εκτελεί αστοχή, με το φόλο ο Μπουρούσης, παίρνει και το φάουλ. Ο Φρίντεζης από το χαμηλό πόσο αυτή τη φορά με ταμπλό. Καταπληκτική φάση. Καλά το Καλινάκη και εδώ οι Έλληνες παίκτες. Όσοι αγωνίστηκαν σήμερα μαζί ο Κόνιας και ο Μίτο Μουκού δεν έπαιξαν σήμερα και η αποθέωση από το